κατέγραψε ακόμα και τη στιγμή της Σταύρωσης. Της Σταύρωσης. Καλώς ήρθατε στο Mystery Place Project. Ιστορίες μυστηρίου. Παράξενα, ανεξήγητα φαινόμενα. Άγνωστη, μυστηριώδη τόπη. Κυνήγι φαντασμάτων. Κατάρες. Είχες φανταστεί ότι υπάρχουν. Ανεξιχνίαστες υποθέσεις. Μύθι ή πραγματικότητα. Είσαι στο Mystery Place Project. Με το σημερινό επεισόδιο μεταφερόμαστε στο Βατικανό για να μάθουμε για μια μυστηριώδη χρονομηχανή που είναι καλά κρυμμένη. Αν σου αρέσουν τα παράξενα φαινόμενα, αν είσαι λάτρης του μυστηρίου, τότε πριν ξεκινήσουμε, πάτα το κουμπί που λέει εγγραφή και την καμπανούλα και το ταξίδι στο μυστήριο ξεκινά. Το Βατικανό φαίνεται να κρύβει πολλά και διάφορα μυστικά στα ανήλιαγα και αμπαρωμένα υπογεία του. Από όλα αυτά τα μυστικά όμως, κανένα δεν είναι πιο παράξενο από το θρύλο της χρονομηχανής του Βατικανού. Ως χρονοβάιζορ έχει περάσει στα ιστορικά κοιτάπια και είναι μια ιστορία που δεν είναι εύκολο να ξεδιαλύνει στα ψήγματα αλήθειας πίσω από το μύθο. Ένας εκκεντρικός ιερέας υποστήριξε ότι είχε μια μηχανή που θα μπορούσε να δει στο παρελθόν. Μια ιστορία τρέλας ή πραγματικό γεγονός. Σύμφωνα με διάφορους παραφυσικούς συγγραφείς και μελετητές, το μηχάνημα αυτό κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1950 από μια ομάδα 12 επιστημόνων με επικεφαλής τον πατέρα Πελεγκρίνο Μαρία Ερνέτη, έναν Ιταλό φυσικό που τελικά έγινε ιερέας. Πολύτιμη ήταν η στήριξη του νομπελίστα Ενρίκο Φέρμι και του διάσημου επιστήμονα των πυράβλων Βέρναν Φον Μπράουν. Η χρονοβάιζορ δεν είναι μια συσκευή που θα μεταφέρει κάποιον στο παρελθόν, αλλά δείχνει καταγεγραμμένες εικόνες από μια άλλη χρονική περίοδο. Σύμφωνα με τις περιγραφές του Ερνέτη, η συσκευή μεγέθους μεγάλου ντουλαπιού, εξοπλισμένη με κεραίες κατασκευασμένες από ένα μυστηριώδες υλικό, καθοδικούς σωλήνες, καντράν και μοχλούς, μπορούσε να συλλάβει και να καταγράψει συγκεκριμένες θέσεις, γεγονότα και ιδιαίτερα σημαντικά άτομα από την ιστορία της Γης. Η μηχανή διέθετε έναν δείκτη, τον οποίο γυρνούσε στη συγκεκριμένη εποχή που σε διέφερε. Στην οθόνη έπαιζε τότε το επιλεγμένο συμβάν και τα ηχεία μετέδιδαν το φυσικό ήχο. Ήταν περισσότερο ένα παράθυρο στο παρελθόν, από που μπορούσες να δεις και να ακούσεις όσα είχαν συμβεί στο διάβα του ιστορικού χρόνου. Ο Ερνέτη είχε αναφέρει πως δούλευε σαν την τηλεόραση και σαν την τηλεόραση ακριβώς αποκάλυψε πως είχε παρακολουθήσει αρκετά κοσμοϊστορικά προγράμματα. Ο στόχος τους ήταν εξ αρχής να αποδειχτούν τα συμβάντα που περιγράφονται στην Αγία Γραφή και άλλα πολλά σημαντικά γεγονότα, όπως ήταν η Σταύρωση του Χριστού. Ανάμεσα στους ισχυρισμούς του για τις καταγραφές, εντύπωση κάνουν αυτές που λέει ότι είχε καταφέρει να παρακολουθήσει τον Κικέρονα να εκφωνεί τον πανηγυρικό του λόγο στη Σύγκλιτο το 63 π.Χ. όταν εκλέχτηκε ύπατος της Ρώμης, αλλά και να φωτογραφίσει την ιστορική ομιλία του Μουσολίνη, τον Ναπολέοντα στη μάχη του Βατερλό, τον Μωυσή όταν παρέλαβε τις πλάκες με τις 10 εντολές, την καταστροφή των Σοδόμων και Γομόρων, αλλά και σκηνές από τη ζωή του Ιησού από τη Ναζαρέτ, όπως τα τελευταία του λόγια πριν πεθάνει.
Σε μία από τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν και ισχυρίστηκε ότι τους έδωσε η συγκεκριμένη μηχανή, εμφανίζονται ο Ιησούς και μερικοί από τους μαθητές του να περπατούν σε ένα μονοπάτι μέσα από χωράφια. Σύμφωνα με ανεπίσημες πηγές, ο Ερνέτη έχει δει τουλάχιστον μία από τις ομιλίες του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, καθώς και μία χαμένη τραγωδία που ονομάζεται «Θιέστης», έργο που γράφτηκε από το σπουδαίο Λατίνο ποιητή Κόιντο Ένιο το 169 π.Χ. Στις 2 Μαΐου του 1972, η ιταλική εφημερίδα La Domenica del Corriere, στο κυριακάτικο ένθετό της Corriere della Sera, δημοσίευσε τους ισχυρισμούς του μοναχού, όπως και μία φωτογραφία που δείχνει τον Ιησού αγωνιώδη στο Σταυρό. Στη συνέντευξή του, Ερνέτη είπε ότι η εικόνα είχε συλληφθεί με τη χρονοβάιζορ όταν προσπάθησε να πιάσει τη στιγμή της Σταύρωσης. Είπε επίσης πως είχε αποθανατήσει και ένα καρέ από το μυστικό δείπνο, το οποίο όμως κρατούσε ως σουβενίρ για τον εαυτό του. Ο Γάλλος ιερέας και παραφυσικός συγγραφέας Φρανσουά Μπρουνέ συναντήθηκε με τον πατέρα Ερνέτη λίγους μήνες πριν από το θάνατό του και έλαβε μία απάντηση μάλλον ψευδή. Το Βατικανό αποφάσισε να καταστρέψει τη χρονοβάιζορ για το μεγαλύτερο καλό. Εξάλλου το 1988 είχε συμβεί κάτι πάρα πολύ παράξενο. Το Βατικανό εξέδωσε μία παπική βούλα όπου προειδοποιεί πως όποιος χρησιμοποιήσει ένα εργαλείο με τέτοια χαρακτηριστικά θα αφοριστεί. Γιατί προχώρησε σε ένα τέτοιο διάταγμα στα καλά καθούμενα η παπική έδρα? Σύμφωνα με γραπτά στοιχεία που άφησε ο Μπρουνέ, η συσκευή αποσυναρμολογήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 90. Λίγο πριν πεθάνει, ο Ερνέτη ξαναχτύπησε με μία ανοιχτή επιστολή όπου επανέλαβε πως η συσκευή ήταν πέρα για πέρα αληθινή. Τώρα ισχυριζόταν ότι ο Πάπας Πίος ο 12ος μας απαγόρευσε να αποκαλύψουμε οποιαδήποτε λεπτομέρεια για τη συσκευή επειδή η μηχανή ήταν πολύ επικίνδυνη. Μπορεί να περιορίσει την ελευθερία του ανθρώπου. Όμως οι αμφισβητήσεις και οι αποδείξεις περί ψευδών ντοκουμέντων και μη ύπαρξη της μηχανής αυτής άρχισαν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Όσον αφορά την επίμαχη φωτογραφία με τον εσταυρωμένο Ιησού Χριστό, βρήκαν πως ήταν μια φτηνή αναπαραγωγή ενός ξύλινου αγάλματος του Ιησού από μια εκκλησία της Ούμπρια, αντίγραφο έργο του Ισπανού γλύπτη Λορέντζο Κουλότ Βαλέρα. Άλλο περιοδικό βρήκε και δεύτερη πηγή. Η εικόνα που παρουσίασε ο μοναχός ήταν το αντεστραμμένο είδωλο του Ιησού από μια καρποστάλ εκκλησίας ιδηλιακού χωριού στην Περούτζια. Αν αυτή η συσκευή πραγματικά υπάρχει, θα μπορούσε να έχει πολλές χρήσεις. Με αυτή τη συσκευή θα ήμασταν σε θέση να ξαναγράψουμε την ιστορία. Άλλο ένα χτύπημα στη θεωρία του μοναχού ήρθε το 1996 από το περιοδικό Παρασέλσους. Οι ερευνητές βρήκαν πως ο σχεδιασμός της χρονοβάιζορ που περιέγραψε ο Ερνέτη έμοιαζε υπόπτως πολύ με τη χρονομηχανή που αναφερόταν σε μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας του 1947, το Ifo Effort του Αμερικανού συγγραφέα Thomas Sered. Ο Sered περιγράφει εκεί μία χρονοσυσκευή που επιτρέπει την παρακολούθηση γεγονότων του παρελθόντος και οι ομοιότητες με τις περιγραφές του μοναχού παρά είναι πολλές. Μέσα σε όλα, η ακαδημαϊκός του Princeton, Κάθριν Έλτερτ και αυθεντία στον Ένιο, ανέλυσε το απόσπασμα της τραγωδίας που αποκάλυψε ο μοναχός και βρήκε σημαντικές αποκλίσεις από το στυλ του τραγικού ποιητή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και λατινικές λέξεις που άρχισαν να χρησιμοποιούνται τουλάχιστον 200 χρόνια μετά το θάνατο του ποιητή. Πριν κλείσει τα μάτια του στις 9 Απριλίου 1994, ο Πελεγκρίνο Ερνέτη φέρεται να ομολόγησε από το νεκροκρέβατό του στους οικείους του ότι η φωτογραφία του Ιησού ήταν ψεύτικη. Η χρονοβάιζορ δεν επέτρεπε σύλληψη εικόνων.
Κάποιοι βέβαια επιμένουν ακόμα και σήμερα να πιστεύουν πως η Chronovisor συνεχίζει να υπάρχει γωνιασμένη σε κάποιο υπόγειο του Βατικανού. Το σίγουρο πάντως είναι πως αν υπάρχει και πέσει σε λάθος χέρια, μπορεί να επιφέρει την τρομακτικότερη δικτατορία που έχει δει ποτέ ο κόσμος. Σας ευχαριστώ που μείνετε μαζί μου για να γνωρίσουμε τη Chronovisor, τη μυστηριώδη χρονομηχανή του Βατικανού. Μην ξεχάσετε να πατήσετε την εγγραφή και την καμπανούλα για να ειδοποιήσετε άμεσα για κάθε νέο επεισόδιο που θα ανεβαίνει. Επίσης, αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και share και αφήστε ένα σχόλιο για τυχόν θέματα μυστηρίου που θα θέλατε να δείτε. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!